Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σήμερα η εκπομπή προσωπικά βρίσκεται στην Πάτρα, στο ξενοδοχείο Βυζαντινό και είναι από τις φορές που ερχόμαστε να αποδείξουμε ότι η δημοσιογραφία μπορεί να έχει και ένα θετικό πρόσωπο και να έχει θετικά μηνύματα να δώσει. Είμαστε εδώ με την Κλέλια τη Χαρίση, τη δημοσιογράφο, ένα κορίτσι με πάρα πολύ έντονη δραστηριότητα σε πάρα πολλούς τομείς, για τα οποία θα έχουμε ευκαιρία μελλοντικά να πούμε πράγματα. Ωστόσο, σήμερα, Κλέλια, μου ευχαριστούμε που μας δέχεσαι εδώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που κάνεις. Είναι μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία που έχει να κάνει με την πρόληψη του καρκίνου του μαστού. Mm-hmm. Αφορά τις γυναίκες και χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε εδώ μαζί. Εγώ να δείτε πόσο χαίρομαι που τα μέσα μαζικής ενημέρωσης όπως εσείς στηρίζουν τέτοιες προσπάθειες που γίνονται συλλογικά. Γιατί θεωρώ ότι είμαστε στην εποχή της ομαδικής συλλογικής προσπάθειας και όχι της ατομικής. Όσοι πιστεύουν ότι μπορούν να πορευτούν μόνοι τους, νομίζω ότι είναι χαμένοι εξ αρχής. Έτσι, όσες στρατηγικές και να χτίσεις, αν δεν υπάρχουν συνέργειες, θεωρώ ότι το αποτέλεσμα δεν θα είναι αυτό που σχεδιάστηκε. Έτσι ακριβώς. Οπότε σήμερα είμαστε εδώ γιατί φαίνεται ότι το μήνυμα φτάνει στους αποδέκτες και είναι πολύ σημαντικό γιατί είναι μήνυμα ζωής. Είμαι πολύ συγκινημένη γι' αυτό, γιατί είναι μια μεγάλη προσπάθεια αυτή η εκστρατεία για την πρόληψη, διάγνωση, την έγκαιρη διάγνωση, τη μεγαλύτερη κίνηση MAT-MAST κατά του καρκίνου του μαστού, που ξεκίνησε από την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία με τον κύριο Φιλόπουλο στα σχοινιά της Προεδρίας και με τον κύριο Τρίφων και την ΕΛΠΕΝ να στηρίζει όλη αυτή την εκστρατεία οικονομικά, καλύπτοντας τα έξοδα επαναλειτουργίας της κινητής μονάδας μαστογράφου που έκανε τον ντεμπούτο της στο σταθμό της Λάρισας εδώ και πολύ καιρό. Συνεχίσαμε στην Αλεξανδρούπολη, Κομωτινή, στα νησιά όπως την Αμοργό, βρεθήκαμε σε όλη την Εύβοια, περάσαμε λίγο από την Αθήνα, θα επανέλθουμε στην Αθήνα και σήμερα βρισκόμαστε εδώ στην αγαπημένη μας Πάτρα. Η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία
μία εταιρεία η οποία έχει αναλάβει ένα ρόλο πάρα πολύ δύσκολο, ενώ θα περίμενε κανείς ότι είμαστε ενημερωμένοι και ξέρουμε πώς να κινηθούμε, τελικά διαπιστώνουμε όλο και περισσότερο, ακόμη και στις μέρες μας. Υποτίθεται ότι ζούμε σε μια πολιτισμένη κοινωνία που αυτά τα θέματα έπρεπε να τα έχει λύσει. Όμως την αρχαιότητα. Είναι ακριβώς. Αυτό μετά. Μου έλεγες πριν, ότι είναι γνωστό από έτσι, τότε από ότι υπάρχει γαλινό, ότι καρκινώματα, άπαση της μυρίζης γίνονται, μάλιστα δε της θύης των γυναικών. Από το γαλινό λοιπόν είναι γνωστό αυτό, από την αρχαιότητα μέχρι και στις μέρες μας. Μάστιγα μεγάλη ο καρκίνος του μαστού για τον γυναικείο πληθυσμό, 5.000 περιστατικά κάθε χρόνο, όμως υπάρχει και μια μεγάλη πνοή αισιοδοξίας, η οποία έρχεται από την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία και μας ενημερώνει με στατιστικά δεδομένα πως εξαιτίας λοιπόν της επιστημονικής έρευνας για τον καρκίνο του μαστού, γιατροί επιστήμονες, ειδικοί, καταπολεμούν όλο αυτό το πράγμα μέσω της έρευνάς τους, αλλά σύμφωνα με αυτό όμως πορευόμαστε να, όπως με αυτήν τη μεγάλη εκστρατεία που ξεκινήσαμε εδώ και μήνες, να ενημερώσουμε τις γυναίκες σε περιοχές που δεν είναι ενημερωμένες, που δεν έχουν υποβληθεί ποτέ σε μαστολογικό έλεγχο. Καλή ώρα εδώ γύρω στις περιοχές της Πάτρας. Και με συγκίνησε, με στεναχώρησε εμένα, αλλά και με χαροποίησε το γεγονός όταν αντιληφθήκαμε ότι έχουν υπάρξει αυτές τις μέρες περιστατικά, όπου η κινητή μονάδα μαστογράφου έχει βρεθεί σε αυτά τα μικρά χωριά γύρω από την Πάτρα, σε γυναίκες που δεν έχουν υποβληθεί ποτέ σε μαστολογικό έλεγχο και ανακαλύψαμε έγκαιρα ότι έχουν καρκίνο του μαστού. Είναι σημαντικό ότι δεν μένει μόνο στην ενημέρωση όλη αυτή η καμπάνια, περνάει και στην εξέταση των γυναικών. Βεβαίως. Είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι ο φόβος που υπάρχει σε όλες τις γυναίκες δεν θα πρέπει να είναι αυτός που φρενάρει την όποια προσπάθεια και κυρίως που φρενάρει την πρόληψη. Μα, γιατί ακριβώς. Το αποτέλεσμα της πρόληψης είναι αυτό που βλέπουμε κάθε μέρα δίπλα μας. Ανθρώπους υγιείς, νομίζω έτσι. Ότι εσύ το βλέπεις πολύ συχνά. Γιατί πρέπει να φοβόμαστε να τσεκάρουμε τον εαυτό μας σε σχέση με την υγεία μας, που είναι ίσως το όπιο της υγείας μας για το μέλλον μας και της συμπόρευσης ενός ανθρώπου με τους υπόλοιπους. Γιατί δεν είναι θέμα, το έχω ξαναπεί, δεν είναι θέμα μόνο για μας που μπορεί μια γυναίκα να της τύχει κάτι τέτοιο. Είναι και θέμα της οικογένειας που την περιλαμβάνει, των συγγενών της, των φίλων της. Σκεφτείτε λοιπόν πόσες ζωές πέρα από την υγεία και ψυχολογικά γλιτώνουμε σε σχέση με τους γύρους μας, από τη στεναχώρια που μπορούν να έχουν με το να αντιμετωπίσουν μια τέτοια κατάσταση για τον συνάνθρωπό τους, και πόση αισιοδοξία μπορούμε να παράγουμε με μια απλή εξέταση, η οποία είναι ολιγόλεπτη, είναι ανώδυνη στις μέρες μας, και υπάρχουν εκστρατείες όπως αυτή που μπορούν να βοηθήσουν τις γυναίκες που δεν έχουν τη δυνατότητα, γιατί απευθυνόμαστε στον ευπαθή γυναικείο πληθυσμό, στις γυναίκες που είναι άνεργες και ανασφάλιστες, σε αυτές. Πολύ πιο πολύ, για το λόγο του ότι είμαστε στην εποχή της οικονομικής κρίσης. Και αν κάποιος ή κάποιοι πρέπει να βρίσκονται κοντά στη γυναίκα, είναι τέτοιοι φορείς. Όπως είναι η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία και η ΕΡΠΕΝ φυσικά. Ναι, και ειδικά σε εποχές που οι κρατικές δομές δεν μπορούν να καλύψουν ίσως όλες αυτές τις ανάγκες, παρά τις προσπάθειες που γίνονται με τα γνωστά προβλήματα. Όλοι ξέρουμε έτσι τι συμβαίνει στη χώρα μας. Είναι σημαντικό. Είπες για την ΕΡΠΕΝ, είναι σημαντικό που μια ελληνική φαρμακοβιομηχανία στηρίζει αυτή την προσπάθεια. Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι ισχύει σε παγκόσμιο επίπεδο ο μύθος ότι οι φαρμακοβιομηχανίες συνήθως δεν θέλουν να δίνουν βάρος στην πρόληψη, γιατί έτσι χάνουν κάποια μεγάλα κομμάτια από τα κέρδη τους. Ακριβώς. Στην περίπτωση αυτή έρχεται μια ελληνική εταιρεία, η οποία κάνει αυτό που δεν περιμένει κανένας. Για ποιο λόγο? Καταρχάς είναι μια μεγάλη φαρμακοβιομηχανία, η οποία οικογενειακώς ξεκίνησε σιγά σιγά εδώ και 50 ολόκληρα χρόνια. Βρίσκεται κοντά στην κοινωνική προσφορά και μάλιστα το μότο της εταιρείας, της φιλοσοφίας, από ό,τι έχω ενημερωθεί, του κυρίου Πενταφράγκα, ο οποίος είναι και ο ιδρυτής, ο κύριος Τρίφων είναι ο αντιπρόεδρος της ΕΡΠΕΝ, είναι αγαπάμε τη δουλειά μας, αγαπάμε τον συνάνθρωπό μας. Και για ποιο λόγο μπορούμε να το αποδείξουμε αυτό? Γιατί η ελληνική αυτή φαρμακοβιομηχανία δεν παράγει ούτε εμπορεύεται ογκολογικά φάρμακα. Οπότε δεν είναι ότι έχει κάποιο κέρδος, που είναι και λογικό μια επιχείρηση για να μπορεί να υγιείζει, διότι τα βλέπουμε στην εποχή μας. Το κράτος δεν μεριμνά καθόλου για την υγεία των επιχειρήσεων, των Ελλήνων επιχειρηματιών. Πόσο μάλλον μπορεί μια εταιρεία να είναι κοντά σε μια εκστρατεία, να βοηθάει βάζοντας από την τσέπη της, όταν δεν έχει κάποιο όφελος. Δεν υπάρχει δεύτερη σκέψη, δεν υπάρχει τίποτα αυτό πίσω από αυτό. Και με συγκινεί. Με συγκινεί, γιατί κάποιες φορές σκέφτομαι, λέω, πόσο θα ήθελα να γυρίσω στην εποχή των μεγάλων ευεργετών μας. Των ανθρώπων αυτών
που στήριξαν την Ελλάδα σε εποχές κρίσης, που δίνανε χρήματα για τον άνθρωπο, για τον συνάνθρωπό τους. Δεν είναι καιρός να επανέλθουμε λίγο σε αυτές τις εποχές? Και υπάρχουν κάποια τέτοια φωτεινά παραδείγματα. Ένα από αυτά είναι η ΕΛΠΕΝ. Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η προσπάθεια. Ξεκινήσατε το Μάιο από τη Λάρισα. Ναι. Και έχετε γυρίσει σχεδόν όλη την Ελλάδα. Εμείς σήμερα βρισκόμαστε στην Πάτρα. Ξέρω ότι είναι πολύ σημαντική η συνεργασία που έχεις, Κλέλια, γιατί εσύ για να εξηγήσουμε στον κόσμο να καταλάβει πώς μιλάμε με μία δημοσιογράφο για αυτό το θέμα. Εσύ είσαι το πρόσωπο της καμπάνιας. Ναι. Είσαι ο άνθρωπος που έρχεται σε επαφή με όλο αυτόν τον κόσμο και επικοινωνεί το μήνυμα, γιατί το έχεις πιστέψει εσύ βαθιά μέσα σου, γιατί είναι μια προσφορά πολύ σημαντική και η δικιά σου. Ίσως για μένα στην καριέρα μου είναι ίσως η πιο σημαντική φάση αυτή τη στιγμή της ζωής μου, γιατί είναι μεγάλη ευθύνη. Εγώ μπορεί να παρουσιάζω αυτή την εκστρατεία, όμως το πιο σημαντικό για μένα είναι ότι μέσα από την επαφή με τις γυναίκες, ρωτώντας τις γυναίκες, από το ιατρικό στο προσωπικό, μέχρι και τις γυναίκες που υποβάλλονται σε εξέταση, ανακαλύπτοντας μέρα με τη μέρα τα αποτελέσματα. Γιατί είμαστε εδώ σήμερα, πρώτη μέρα στην Πάτρα. Ολοκληρώνεται αυτή η προσπάθεια για την Πάτρα, σε πρώτη φάση τουλάχιστον την Κυριακή. Και έχω ενημερωθεί ότι έχουν κλείσει τα ραντεβού εξ αρχής. Και πριν αυτό φαίνεται και σε εσάς. Πριν προλάβουν να το επικοινωνήσουν, βέβαια, με τη φυσική μας παρουσία εδώ, έχουν κλειστεί όλα τα ραντεβού. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και αυτό σημαίνει ότι οι γυναίκες έχουν μπει και αρχίζουν να μπαίνουν στη διαδικασία. Ακόμα και αυτές που δεν το γνωρίζουν καλά το τι σημαίνει έλεγχος για τη γυναίκα, για την υγεία της, πόσο σημαντικό είναι να από μόνες τους να θέλουν να μπουν στη διαδικασία αυτή. Ναι, και να ψαχτούν. Το μήνυμα έχει βρει τους αποδέκτες. Θεωρώ ότι στις συναντήσεις αυτές που θα έχουν και τις επόμενες ημέρες οι γυναίκες εδώ της περιοχής της Αχαΐας, με όλο αυτόν τον κόσμο που στηρίζει την προσπάθεια, το πρώτο πράγμα που είναι σημαντικό και καταπολεμάτε εσείς όλοι με τη συμβολή σας είναι αυτός ο φόβος. Ναι. Γιατί θα πρέπει να πούμε ότι η εξέταση από μόνη της είναι μια εξέταση που ούτε έχει πόνο, ούτε είναι κάτι επικίνδυνο. Εφτάλεπτη, μία μικρή ολιγόλεπτη. Το άγχος έρχεται μετά που είσαι στη φάση που περιμένω τα αποτελέσματα. Αυτό είναι βέβαια φυσιολογικό, ανθρώπινο, έτσι. Είναι πολύ δύσκολο κομμάτι. Ωστόσο, αυτό που λέτε εσείς έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Ότι όταν προλάβουμε κάτι εγκαίρως, μπορούμε να δώσουμε τις καλύτερες λύσεις. Δεν πιστεύετε ότι ο φόβος καμιά φορά στην κουλτούρα των ανθρώπων είναι μόνο και μόνο παράγει φόβο από φόβος ή ο φόβος για το φόβο? Για ποιο λόγο να μπαίνουμε στη διαδικασία να φοβόμαστε ένα αποτέλεσμα, να δούμε τι θα βγάλει, από το να μπούμε στη διαδικασία να φοβηθούμε, εφόσον έχουμε αντιληφθεί το αποτέλεσμα, το πώς αυτό θα το αντιμετωπίσουμε? Η αντιμετώπιση είναι σίγουρα πιο τρομακτική. Θα πρέπει αυτά να τα δούμε λίγο ρεαλιστικά. Mm. Ωστόσο, ξέρω ότι βοηθάτε πάρα πολύ και στην ψυχολογία των ανθρώπων που έρχονται κοντά σας. Φυσικά, υπάρχει. Και στο στάδιο της αναμονής και μετά, βέβαια, με την σωστή καθοδήγηση στην περίπτωση που παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα, να λυθούν προβλήματα. Έτσι. Είναι λίγο νωρίτερα που ήμασταν στην πλατεία Γεωργίου και μιλήσαμε με την αντιπρόεδρο του παραρτήματος της Ελληνικής Καρκινικής Εταιρείας στην περιοχή εδώ της Πάτρας. Μας είπε συγκινημένη ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία, στην προηγούμενη φάση που είχε υλοποιηθεί το πρόγραμμα, υπήρξαν οι γυναίκες που διαπίστωσαν το πρόβλημα και κατάφεραν να το αντιμετωπίσουν. Ακριβώς. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Μα εκεί στοχεύουμε. Η κίνηση MAST είναι μια κίνηση MAST που αφορά, ναι, μεν την πρόληψη, την καταπολέμηση, αλλά πάνω απ' όλα η μεγαλύτερη κίνηση MAST είναι η κίνηση της έγκαιρης διάγνωσης. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και να σας τονίσω ότι για άλλη μια φορά ότι απευθυνόμαστε στις ευπαθείς γυναικείες κοινωνικές ομάδες, οικονομικά, δεν μπορούν να υποβληθούν σε μαστολογικό έλεγχο γυναίκες που έχουν κάνει το check-up τους ένα χρόνο πριν, δηλαδή μέσα σε αυτό το έτος. Ναι. Οι γυναίκες που βρίσκονται σε έμεινα ορίση 3 μέρες πριν και 5 μέρες μετά, αναφερόμαστε σε γυναίκες 40 μέχρι 70 ετών, και δεν μπορούν να υποβληθούν σε εξέταση οι γυναίκες που έχουν ήδη υποστεί μαστεκτομή ή αισθητική επέμβαση. Αυτό να το τονίσουμε. Αυτές οι 4 κατηγορίες γυναικών δεν μπορούν να απευθυνθούν στο πρόγραμμα. Ναι. Ωστόσο, είναι πάρα πολύ ο πληθυσμός που μπορεί να απευθυνθεί. Όπως βλέπουμε εδώ, έχουν κλειστεί όλα τα ραντεβού για 4 μέρες. Νομίζω ότι σύντομα θα σας έχουμε πάλι εδώ. Μας έχουν κάνει ήδη έτοιμα από ό,τι ενημερώθηκα. Πολύ πιθανόν και στον Πύργο και σε άλλες περιοχές Πελοποννήσου. Φυσικά. Νομίζω ότι η Πελοπόννησος τέτοιες προσπάθειες πάντα τις αγκαλιάζει γιατί τις έχει ανάγκη, Κλέλια. Νομίζω ότι η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία σε συνεργασία με την ΕΛΠΕΝ έχουν πάρα πολύ έδαφος.
Να στείλουν το μήνυμα σε όλη την Πελοπόννησο και εμείς θα είμαστε εδώ να βοηθήσουμε. Εμείς περιμένουμε από εσάς τα τηλέφωνα επικοινωνίας Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, τα οποία μπορείτε να τα βρείτε και στο site μας και αναγράφονται γενικότερα και μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, να απευθυνθείτε, να μας κάνετε ένα αίτημα. Και εμείς σίγουρα, ναι, γιατί σίγουρα θα έρθουμε κοντά σας. Και σύλλογοι που ασχολούνται σε όλες αυτές τις περιοχές με αυτά τα πράγματα. Mm-hmm. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λες. Να έρθουν οι σύλλογοι, οι δομές, οι φορείς, οι δήμοι σε επικοινωνία, να γίνει κάτι οργανωμένο όπως έγινε εδώ στην Πάτρα, όπως γίνεται και είναι σε εξέλιξη. Πιστεύω ότι σου δίνει χαρά αυτό. Ξέρω ότι είναι κόπος μεγάλος, γιατί έχεις και τις επαγγελματικές σου υποχρεώσεις και τις καλλιτεχνικές σου ανησυχίες. Και τα πολύ δημιουργικά σου οράματα. Έχεις πολλά πράγματα που κάνεις. Την επόμενη φορά θα κάνω εγώ συνέντευξη. Ναι, εντάξει. Θα πρέπει να βρούμε μια καλή αφορμή. Γιατί αυτό ήταν ιδανική αφορμή για να γνωριστούμε. Και χαίρομαι πάρα πολύ. Να, καλή ώρα. Μέσα από τέτοιες προσπάθειες γνωρίζουμε και ερχόμαστε πιο κοντά ο ένας τον άλλον. Ναι, είναι σημαντικό. Αυτό δεν είναι το πιο σημαντικό. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Είναι ένα κέρδος που μένει εδώ μεταξύ μας, αναπτύσσεται. Ωστόσο, για μένα το πιο σημαντικό κέρδος για την περιοχή είναι όλη αυτή η προσπάθεια που είναι σε εξέλιξη. Και που βλέπουμε να ενδυναμώνεται στους δύσκολους καιρούς, το ότι ενδυναμώνεται από τη συμμετοχή του κόσμου. Αυτό είναι πάρα πολύ ισχυρό. Κάπως έτσι ξεκινάνε και οι μεγάλες ιδέες, φαντάζομαι. Γιατί δεν ξέρουμε πού μπορεί να πάει όλο αυτό. Λίγο-λίγο μαζί, όλοι μαζί, μπορούμε να κάνουμε μεγάλα πράγματα, ξεκινώντας από τον τομέα της υγείας. Που είναι το πιο βασικό. Είναι το πιο βασικό. Όταν δεν είσαι υγιής, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Ούτε να στοχεύσεις στη ζωή σου, ούτε να δεις το μέλλον σου, το μέλλον των δικών σου και των συνανθρώπων σου. Και το ρωτώ τώρα σε εσένα που είσαι γυναίκα. Σου κάνω κι εγώ μια ερώτηση, αν μου επιτρέπετε. Πώς, σαν γυναίκα, πώς είσαι νέα γυναίκα, πώς το ένιωσες αυτό το πράγμα όταν ενημερώθηκες γι' αυτό. Δηλαδή, να πάω να κάνω κι εγώ το check-up μου, θα μπορούσα να το κάνω, ή... Ναι, κοίταξε να δεις, είναι γεγονός. Σου δημιουργεί μια αίσθηση ανασφάλειας. Όχι, μας φέρνεται το μήνυμα πάρα πολύ κοντά. Και ίσως μας βάζετε και σε μια διαδικασία. Το ίσως το βάζω, ξέρεις, απλά για να το πω. Mm-hmm. Μας βάζετε σίγουρα σε μια διαδικασία. Να μην καθυστερούμε πράγματα, να μην αναβάλουμε πράγματα, γιατί εσύ ξέρεις πολύ καλά ότι και στη δικιά μας τη δουλειά και γενικά οι άνθρωποι που είναι σε ένα έντονο επαγγελματικό πεδίο, συνήθως αφήνουν λίγο τον εαυτό τους, αφήνουν πράγματα, ενώ ξέρουμε την απόλυτη γνώση, την έχουμε ασχοληθεί. Ωστόσο, θεωρώ ότι με αυτό που κάνουμε σήμερα εδώ, πέρα από το ότι εμείς κινητοποιούμαστε σε προσωπικό επίπεδο, νομίζω ότι στέλνουμε το μήνυμα αυτό που πρέπει να φτάσει σε κάθε γυναίκα. Και σίγουρα στις οικογένειες, αυτό που είπες νωρίτερα, ότι από τον πόνο που μπορεί να βιώσει μια γυναίκα από αυτή τη διαδικασία, είναι ένας πόνος που μοιράζεται, έχει να κάνει και με τη βοήθεια που θα έχει ο κύκλος μας, η οικογένειά μας. Ακριβώς. Ο χώρος που κινούμαστε, το πώς να μας αντιμετωπίσουν. Γι' αυτό ήθελα να καταλήξω ότι είναι θέμα παιδείας, γιατί εγώ το έζησα αυτό με ένα πολύ φιλικό μου πρόσωπο. Είχε περάσει καρκίνο του μαστού η φίλη μου και είχε υποβληθεί στη μαστεκτομή. Οπότε το βίωσα αυτό το στάδιο και τώρα πόσο μάλλον είμαι πολύ πιο προσεκτική από πριν. Πάντα χρειάζεται ένα ερέθισμα. Έτσι. Ή μία ανακοίνωση ή μία εκστρατεία, όπως εκείνη εμάς, για να μπορέσει λίγο να μας αφυπνήσει. Γιατί τα πάντα θεωρώ ότι είναι θέμα αφύπνισης. Όμως, αν ψάξουμε, θεωρώ λίγο όλοι στο κύκλο μας, στο χώρο μας, και ας μην θέλουμε να τα βλέπουμε, όλοι έχουμε τέτοια περιστατικά πολύ κοντά μας. Δεν πρέπει να κλείνουμε τα μάτια, το κάνουμε από φόβο. Εγώ επιμένω σε αυτό. Όμως, μεγαλύτερος φόβος από αυτόν που θα ζήσουμε, εάν συμβεί κάτι που δεν μπορούμε να κάνουμε τη σωστή παρέμβαση, νομίζω ότι δεν υπάρχει. Έτσι. Οπότε, πρόληψη. Μαστογραφία, κινήσεις, έγκαιρη διάγνωση. Υπάρχει ένα τρίπτυχο πάνω στο οποίο μπορούμε να κινηθούμε για να μπορούμε να είμαστε χαμογελαστοί και αισιόδοξοι. Και από εκεί και πέρα τι, από εδώ και πέρα πού. Πού σε βρίσκουμε, πού πηγαίνετε. Μετά από εδώ πάμε γρήγορα τρέχοντας, λες και είμαστε σε μαραθώνιο. Είστε σε μαραθώνιο. Αυτό είναι μαραθώνιο ζωής, κλαίλια. Τα είπες όλα τώρα. Είστε. Δημοσιογραφικά και όχι μόνο και σαν γυναίκα. Ξέρεις, είναι αυτό που μου μεταδώσατε κι εσείς από τη συνάντησή μας, αυτό πήρα σαν μήνυμα. Είδα γυναίκες από διάφορες ηλικίες, σε διάφορες δεκαετίες της ζωής σου. Από διάφορες ηλικίες έρχονται. Και είδα τον τρόπο που σας πλησίασαν. Είδα ίσως σε κάποιες πέρα από το κομμάτι του φόβου, γιατί ξέρεις, εντάξει, είμαστε ακόμη στη φάση της ενημέρωσης, δεν το έχουμε μπροστά μας σε πρώτο πλάνο. Είδα ένα δισταγμό που έχει να κάνει με το ότι θα μπορέσω κι εγώ. Όμως είναι πολύ σημαντικό ότι σας πλησίασαν. Εμείς το είδαμε αυτό σήμερα. Ακριβώς. Ο δισταγμός δεν ήρθε από το να κάνω κι εγώ, όχι, αλλά από το αν να μπορέσω μήπως να κάνω κι εγώ. Ναι. Αυτό είναι σημαντικό. Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Έτσι. Είναι τελικά αυτό που λέμε, ότι τελικά όσο και να γνωρίζουμε τα πράγματα, αν δεν μας τα βάλεις μπροστά μας, κάνουμε ότι δεν τα βλέπουμε. Οι άνθρωποι, ναι, ενώ έχουμε δύο μάτια. Έχουμε κανονικά πολύ περισσότερα μέσω της διαίσθησης και της έκτης αίσθησης. Μπορούμε όλοι
να την ενεργοποιούμε σε τέτοιες περιπτώσεις. Έτσι, τα μάτια είναι εδώ συνήθως, λένε. Τα μάτια της ψυχής. Έτσι. Να σου πω από εδώ και πέρα, πού σας βρίσκουμε, τι κάνετε, τι προγραμματίζετε. Τώρα, μετά την Πάτρα, βρισκόμαστε τον Οκτώβρη μήνα στην Αθήνα. Να τιμήσουμε και λίγο την Αθήνα μας, που έχει πάρα πολλές περιοχές που είναι υπανάπτυκτες και κόσμο που... Γιατί, μια παρένθεση, οικονομική κρίση. Θεωρώ ότι έχει χτυπήσει περισσότερο τις μεγάλες πόλεις και λιγότερο την επαρχία, που στην επαρχία οι άνθρωποι είναι εξ αρχής συνηθισμένοι να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα, και, δηλαδή προς το ζήν διαφορετικά. Έτσι ακριβώς. Οπότε η Αθήνα έχει την ανάγκη επίσης μια τέτοια εκστρατεία. Θα βρισκόμαστε μέσα στον Οκτώβριο στο Γαλάτσι, σε περιοχές γύρω από την Κηφισιά που αντιληφθήκαμε ότι υπάρχει κόσμος που πεινάει. Και το πιο... Είναι αυτά που συμβαίνουν πίσω από τις προβολές. Έτσι, πίσω από τη backstage, όπως λέμε εμείς οι δημοσιογράφοι, πίσω από τις κάμερες υπάρχουν. Γι' αυτό θα είμαστε εκεί, διότι ο Οκτώβριος είναι μήνας συσχετισμένος με την προσπάθεια, την καταπολέμηση κατά του καρκίνου του μαστού παγκοσμίως. Και αυτό που μας χαροποίησε πάρα πολύ είναι ότι υπήρξε μια μεγάλη ευαισθητοποίηση και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Έχουμε την ΕΡΤ κοντά μας, χορηγό επικοινωνίας, έχουμε όλα τα κανάλια τώρα κοντά μας. Και πόσο μάλλον στην περιφέρεια, ανθρώπους όπως εσείς, να στηρίζετε τέτοιες προβλήματα. Γιατί αν δεν ακούγονται, αν δεν είναι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης αυτά που θα το προβάλλουν αυτό, τίποτα. Πόσα πράγματα έχουν περάσει από κάτω, κάτω από τα πόδια μας. Και μας τράβηξαν το χαλάκι της επιτυχίας δίχως να τα αντιληφθούμε, επειδή ειδικά δεν μας ανακοινώθηκαν. Ειδικά στην τηλεόραση, ξέρεις πολύ καλά κι εσύ ότι οι ειδήσεις συνήθως δεν είναι οι καλές ειδήσεις. Εμείς σήμερα αποτελούμε μια καλή ειδήση. Αυτό. Τι είδες τώρα. Είναι μια θετική είδηση. Οι ειδήσεις συνήθως δεν είναι καλές. Όντως, αυτό είναι μια πολύ ωραία είδηση σε μακροχρόνια διαδικασία. Διαρκείας. Και διαρκείας. Και ποσοτικά και ποιοτικά. Θα είμαστε εδώ να τα πούμε και πάλι. Είναι μεγάλη μας χαρά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την εμφάνιση. Να σε καλά. Να σε καλά. Εσωτερικού τύπου συνέντευξη. Έχουμε να πούμε πολύ περισσότερα μελλοντικά. Έχουμε να πούμε πολλά. Κάπως έτσι ο δρόμος από το σύν στο πληγυρίζει. Όλη σου η ζωή από το μηδέν αρχίζει. Και εκεί που συναντάει η Ανατολή τη Δύση, αλλάζει αγάπη τη φορά. Φοράει ρούχα καθαρά κι είναι η διαδρομή ένας έρωτας που αξίζει. Σε ρωτάς που αξίζει.